Μετά από έρευνα τη υποδιεύθυνση ασφάλεια Βόλου, εξηχνιάστηκαν πέντε περιπτώσει κυλοπών, εκ των οποίων τρία τετελεσμένε και δύο σε απόπειρα, που διαπράχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Την Τετάρτη, πιο ειδικά, συνελήφθη από αστυνομικού τη ΟΠΚΕ ένα ημεδαπό, σε βάρο του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κυλοπέ και φθορά ξένη ιδιοκτησία. Ο δράστη έθραψε η αλοπίνακα παραθύρου καταστήματο υγειονομικών ενδιαφέροντο, καφετέρια τη πόλη του Βόλου. Με σκοπό να αφαιρέσει αντικείμενα από το εσωτερικό. Ωστόσο, δεν ολοκλήρωσε την πράξη του, καθώ έγινε αντιληπτό και αποχώρησε. Ο δράστη εντοπίστηκε από του αστυνομικού και προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, ήλθε σε έτερο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντο, προκαλώντα φθορέ του νεολοπίνακα τη κεντρική εισόδου του. Ακολούθω, ο δράστη ακινητοποιήθηκε από του αστυνομικού, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλεία όπω πένσα και κατσαβίδια. Στο πλαίσιο τη έρευνα που έχει δημιουργηθεί από την αστυνομία, ο δράστη από το διάστημα 29 Νεάτου 2022 έω και 30 Νοεμβρίου στην ευρύτερη περιοχή του Βολού Διέπραξε τρει κλοπέ σε εισάριθμα καταστήματα, από τι οποίε αποκόμισε το συνολικό χρηματικό ποσό των 730 ευρώ και δύο πακέτα με στιγμιαία λαχή αξιστό, καθώ και μια απόπειρα κλοπή σε κατάστημα πώληση υδραυλικών ειδών. Ο δράστης που συνελήφθη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.